Βαρύτατο πρόστιμο για κακοποίηση αλόγου, το οποίο εντοπίστηκε ένα αιμορραγία βοήθητο σε αγροτική τοποθεσία έξω από το Ηράκλειο, επιβλήθηκε σε 33χρονο αγρότη από την Ενδοχώρα, ο οποίος συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα μετά από καταγγελίες. Αν αφήνουμε κάτι να διονύζεται, δεν λύνεται και ζει δημιουργώντας πρόβλημα γενικότερα στην κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, όλοι πρέπει να μιλάμε. Ενημερώσαμε λοιπόν απλά την αστυνομία, η οποία έκανε το καθήκον της όπως οι αξίες της αστυνομίας και οι νόμοι λένε. Προηγήθηκε η παρέμβαση της Ελλάς, καθώς αστυνομικοί του δεύτερου τμήματος βρέθηκαν στο σημείο που υπέδειξαν πολίτες και διαπίστωσαν την τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόταν το άλογο, εξαντλημένο από την προσπάθειά του να σταθεί όρθιο, καθώς το ένα του πόδι αιμορραγούσε και παρουσίαζε σημάδια σύψης. Αποστεωμένο και με το πόδι του να αιμορραγεί σχεδόν ένα μήνα, σύμφωνα με την καταγγελία, το ζώο βρισκόταν στα πρόθυρα του θανάτου. Όταν κλήθηκαν στο σημείο εθελοντές του Σωματείου Ζωοφόρος και κτηνίατρος που παρήχε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες στο ταλαιπωρημένο ζώο, το οποίο είχε χάσει την οπλή του. Βρήκαμε στο συγκεκριμένο σημείο, βρήκαμε το άλογο με τραυματισμένο το πόδι με μία ανοιχτή πληγή. Καθαρίστηκε η πληγή, πήρε την φαρμακευτική αγωγή που δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και τώρα βρίσκεται και περιθάλπτεται με έναν φιλόζωο. Η πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου Ζωοφόρος καταγγέλει ότι ο τραυματισμός του αλόγου προκλήθηκε από την απάνθρωπη μέθοδο του παστουρώματος που χρησιμοποιούν κτηνοτρόφοι για να κρατούν τα ζώα κινητοποιημένα. Το άλογο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο για να τύχει συστηματικής περίθαλψης στους επόμενους μήνες, στην προσπάθεια των εθελοντών να το κρατήσουν στη ζωή και να αποφύγουν την πιθανότητα ευθανασίας. Αλυσίδα εθελοντών. Ο πρώτος που δέχτηκε με ευχαρίστηση ήταν ο κτηνίατρος ο κύριος Πυρουνάκης. Ήρθε με τους εθελοντές της Ζωοφόρος στο χώρο που υπέδειξε η αστυνομία. Αφού το πόδι του από το αντίστοιχο αστράγαλο και κάτω, αντίστοιχο ανθρώπινο αστράγαλο και κάτω, είναι τελείως διαλυμένο, δεν υπάρχει. Η οπλή δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου, από τη σιψεμία είχε πέσει. Το ζώο πραγματικά πονούσε. Ο 33χρονος αγρότης κατέληξε αρχικά στα κρατητήρια και στη συνέχεια ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε και την κατάσχεση του ζώου. Πέρα από την ποινική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, στον αγρότη επιβλήθηκε πρόστιμο το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ για κακοποίηση ζώου. Δίνοντας λοιπόν ο ένας στον άλλο οδηγίες και συμβουλές, προχωράμε στο επόμενο βήμα που είναι η φροντίδα του ζώου, προκειμένου να μην ακροτηριαστεί το πόδι του, να μην φτάσουμε στη χειρότερη εκδοχή, που είναι η ευθανασία, εφόσον το ζώο δεν μπορεί να επιβιώσει με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.